Κατέβαινε το χρήμα. Μπρος. Πάρα να πήγα τώρα πιο χρήμα. Δεν τη στείλα τίποτα να ψάξαμε. Καπνίζεσαι. Τι σε νοιάζει όλα για που μάρω. Το δικό μου λαρίκι χαλά. Γιατί μου μιλάς έτσι. Αν ήθελα το κακό σου, ο χωροφύλακας απ' έξω τριγύρω. Σου κουβεντιάζω όμως αφίλος. Πώς σε λένε? Τάβο. Μητέρα, πατέρα έχεις? Πέθα από την πίνα στην κατουλή. Σε ποια γειτονιά μένεις? Στη γειτονιά της βάρκας του θιού μου. Ας είσαι ξυπνάδες. Γιατί δηλαδή? Δεν με πιστεύεις. Στη βάρκα του θείου μου κοιμάμαι. Γι' αυτό σκέφτηκα σήμερα να κάνω καμιά επιχείρηση. Επιχείρηση? Ήθελα να αγοράσω μια κουβέρτα. Αδερφέ μου, κάνει να γιάζει τη νύχτα που με περνιάζει μέχρι το κόκαλο. Πάρτε. Δεν έχω άλλα. Άντε ντε, άσε τις ερημόνιες τώρα. Αφού επιμένεις, για να μη σε προσβάλλω. Ε, πού πας? Πάμε να φύγουμε. Ξέρω ένα μέρος που θα βγούμε και δεν θα μας πάρει κανένας μυρωδιά.
από τα ξέρεις καλά τα λιμέρια της αγοράς. Όχι μόνο τα λιμέρια, φίλε Σταύρο. Ξέρω και άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με την αγορά. Δηλαδή? Θέλω να πω ότι μπορούμε και εμείς να κλέβουμε. Και μάλιστα καλύτερα από σένα. Η κλεψά όμως. Ας βάφες. Η ρεμούλα θέλει τον κόλπο της. Εσύ δεν φαίνεσαι για τέτοιο. Έτσι, ε. Αν τι αλλιώς. Αφού εγώ και πάλι. Παραλίγο να την πάθεις σήμερα σαν μπροτάρα. Λαχέλη για μια φορά. Μουσουδιά βλέπω. Λοιπόν, η ρεμούλα θέλει τον κόλπο της. Και βέβαια. Κάτσε εδώ. Και παρακολούθα από μακριά. Μια μάρκα της λίγης. Πω, πω. Σαν καστρωμένη γυναίκα είναι τάτη. Κάτω τα χέρια. Πόσο κάνει. Πενταράμιση. Σας έπεσε αυτό, κύριε. Με δουλεύεις, ρε φίλε. Μυστήριο τράμις. Γιατί το έδωσες πίσω. Περπάτα, θα σου εξηγήσω. Τι να μου εξηγήσεις. Ήθελα μόνο να σου δείξω. Ας την Κλάρα. Τα έχω ακούσει και απάνω. Δεν κινόμαστε λόγω συνεταίρου. Σε ένα χρόνο θα έχουμε κάνει για την μπάζα. Και τότε θα, και τότε θα μας κλείσουν στην Ψηρού για καλά. Έλα τώρα, ντε. Σε τα μας. Δεν πιστεύω να είμαστε στην τέχνη στην Αρχιεπισκοπή. Πού και πώς μη ρωτάς. Βλέπεις καμιά φορά η κλεψά έχει και το σκοπό της. Έτσι, μπράβο. Πρέπει όμως να ξέρεις πότε. Και προπάντων το γιατί. Πάλι τα ίδια. Λοιπόν, τι λες για την κολεγιά. Θα σου πω μια μικρή ιστορία. Κι ύστερα κρίνε και από μοναχός. Πάνε χρόνια από τότε. Μα το θυμάμαι σαν να είναι τώρα. Ήμουν μικρός και ορφανός, σαν και σένα. Αυτό είναι το σπίτι που σου έλεγα. Στην κατοχή των Γερμανών ήταν το κέντρο του Ερυθρού Σταυρού. Του Ερυθρού, ε. Εκείνη την εποχή ο κόσμος πέθανε στους δρόμους από την πείνα. Όχι μόνο ψωμί, αλλά ούτε και λεμονόκουπες δεν είχαμε. Λοιπόν. Εδώ, πίσω από αυτό το σπίτι, στεκόμουνα μαζί με την αδερφούλα μου. Περιμέναμε και οι δύο στη γραμμή για το συσίτιο του Ερυθρού Σταυρού. Ήταν χειμώνας. Και έκανε ένα κρύο, φίλε Σταύρου, που θα μπορούσε να παγώσει ακόμα και τον ελέφαντα. Η αδερφούλα μου έκλαιγε. Κι εγώ προσπαθούσα να την καθησυχάσω. Πείνα για το φουκαριάρι. Και τα δύνατο κορμάκι της δεν μπόραγε πια να αντέξει το φύσιμα του παγωμένου αέρα. Χώρα, κορίτσι μου, δεν έχει άλλο. Καταλαβαίνω. Έχεις δίκιο. Είπαμε και καμπούρι. Τι καλά στο σαπούνι σου και σε μαλώσει η μαμά σου. Δεν το βουλώνεις, λέω, μη στο βουλώσω εγώ. Για νου μιλάς έτσι, ρε. Για δες την τσιγκλά που θέλει καιρό να σπρώξει. Ας τη μύτη κάτω, ρε. Παρά τα τη μύτη σου, λέω. Οι άλλοι διαλυθείτε. Το φαΐ τέλειωσε. Αύριο πάρει την ίδια ώρα. Να ρε, αυτό με το σύντιο, ούτε νερό. Αέρα στο μανιστό. Πάντα ήδη, νάω. Εσύ,
Κλέψει, κλέψει. Ξυπόλητο Τάγμα. Κλέψει, κλέψει. Άλλο παιδιά. Πού είναι άλλο παιδιά. Πού πήγαν τα άλλο παιδιά. Άλλο παιδιά. Φερστέιν. Άλλο παιδιά. Ρωμικό Έλληνο. Γεια. Καλά που δεν ξέρασες τίποτα, φιλαράκο. Αλλιώτικα θα έχεις να πάθεις μεγάλη νύλα. Δεν ακούς, σε σένα ναι μιλάω. Ρε εσείς, μπασκίνο μου γκος. Πάψε ρε. Δεν τον βλέπεις πως κοιτάζει τις κουλαμάνες. Θα πεινάει ο φιλαράκος. Νάς. Κόφτω ένα κομμάτι, ρε Θάνο. Φάτονται. Γιατί δεν το τρως. Για την αδερφή μου. Τι είπες. Θα το φυλάξω για την αδερφούλα. Μητέρα έχεις. Όχι. Ούτε πατέρα. Τότε με ποιον μείνει η αδελφή σου. Μαζί μου μένει. Αντίτε στο λιμέρι. Γεια σου. Γεια σου. Γεια. Νίκο, σε λένε. Ναι, σένα ναι. Δημήτρη. Το Ξυπόλητο Τάγμα, όλο εδώ μαζευόσαστε. Δεν πάτε και πουθενά αλλού. Μαύρη, μαύρη με τους Γερμανούς. Άτιμοι, θα με βάλετε σε καναπελά. Θα μου κλείσετε το μαγαζί. Δεν είναι τίποτα. Άντε πάμε να φύγουμε και φάει το ψωμί σου. Πώς τη λένε. Μάρθα. Μάρθα, ε. Θέλεις να έρθεις μαζί μας, να μείνεις με τα άλλα τα παιδιά. Θα την πάρουμε κι αυτήν. Λοιπόν, τι λες.
Χαζεύετε ρε σαν τους χάνους. Την έφερα για να τρώνε τα κρεβάτια του εμπέληδο. Ναι, μην ξεχάζει να τις αγοράσει και εμπερό. Βάλε σε άλλο. Έλα, φάε. Μη φοβάσαι. Όλοι τους εδώ είναι καλά παιδιά. Λοιπόν, πώς σου φαίνεται το αρχοντικό μας. Εδώ τα παλιά τα χρόνια ήταν το λιμέρι των χριστιανών που ζούσαν κρυφά από τους άπιστους. Τώρα είναι το δικό μας το λιμέρι. Παίζετε συμμορία, ε. Όπως θες πάρτο. Περισσότεροι από εμάς είμαστε ορφανοί. Όταν οι Χιτλεράδες το 41 πήραν το ορφανοτροφείο και το κάνανε αποθήκη, εμείς βρεθήκαμε σύξυλοι στον δρόμο. Στην αρχή καρτεράγαμε κάποιος από κάπου να μας βοηθήσει. Ύστερα νιώσαμε ρημιά και φόβο. Κατόπι το πήραμε απόφαση. Δεν μπορούσαμε να τη βολέψουμε με το συσίτιο που μας δίνανε μια φορά τη βδομάδα. Γι' αυτό αποφασίσαμε να μαζευτούμε όλοι μαζί και να κουμαντάρουμε την κατάσταση με το δικό μας το μυαλό. Μπήκες. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, Αντρέα. Γεια σας, Αντρέα. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου. Πώς πήγαν οι κουραμάνες απόψε? Φύναγες στην εντέλεια. Μπράβο, ρε Νίκο. Άμα θες, ελεβεντιά καμαρωτή. Πού βρέθηκαν αυτοί? Εγώ τους έφερα. Είναι ορφανά. Πάντα ο ίδιος. Δεν σου έχω πει να μην κάνεις τίποτα δίχως πρώτα να ρωτάς. Το αγόρι μπορεί να μείνει. Η μικρή πρέπει να φύγει και αμέσως μάλιστα. Εδώ δεν είναι τόπος για θηλυκά. Καλό βράδυ. Έλα, κορίτσι μου. Μην κλαις. Να, πάρε. Κοίταξε. Σταφίδες. Μεγάλες σταφίδες. Ελάτε ρε, ελάτε ρε. Μια μικρή κλαίει. Δεν έχετε δει ποτέ στη ζωή σας μια μικρή να κλαίει. Τι κοιτάτε σαν χαζί. Να, πάρε κι άλλες. Δεν ακούτε ποιος σας μιλάει. Προσδιαλυθείτε.
Καθένα στη δουλειά του και με ησυχία. Όποιοι δεν έχουν βάρδα για καμιά καρδιά στα γιατάκια του και ύπνο. Να ετοιμαστούν τα δέματα για την περίθαλψη. Τι περιμένετε, πότε θα πάτε, πότε θα γυρίσετε. Τα δέματα είναι κιόλας έτοιμα. Τόσο το καλύτερο. Πάρτε τα και δρόμο. Πάμε, ρε Δημήτρη. Γεια σου, δάσκαλε. Γεια σου. Γιατί σου πήσανε για τα δέματα? Εγώ είμαι αρχηγός στην περίθαλψη. Θα αργήσετε να έρθετε πίσω. Έλα μαζί μας. Θέλεις? Mm-hmm. Να, βοήθα κι εσύ. Έτοιμοι. Εντάξει. Μπρος, στραβάτε. Πού πάει αυτός? Θα τον πάρω μαζί μου, να του δείξουμε κανένα κόλπο. Δεν θα βάλεις ποτέ μυαλό. Να του δείξουμε κανένα κόλπο. Πού τον πάρε δίχως όρκο? Πώς σε λένε, φίλε? Δημήτρη. Θέλω να μείνεις μαζί μας. Πες μου, μη φοβάσαι. Έλα μαζί μου. Σιωπή, ησυχία. Ησυχία, ρε. Ησυχία. Βάλ' το χέρι σου πάνω στην εικόνα. Ό,τι σου λέω θα το επαναλαβαίνεις. Ορκίζομαι σε σένα, παντοδύναμε Χριστέ μου. Ορκίζομαι σε σένα, παντοδύναμε Χριστέ μου. Ότι κάθε πράξη μου από τώρα και εμπρός θα είναι για τη λευτεριά μας και το καλό της πατρίδας μου. Ότι κάθε πράξη μου από τώρα και εμπρός θα είναι για τη λευτεριά μας και το καλό της πατρίδας μου. Θα αγαπάω τους συντρόφους μου όπως τον εαυτό μου. Θα αγαπάω τους συντρόφους μου όπως τον εαυτό μου. Και θα βοηθάω όλους τους ανθρώπους που υποφέρουν και αγωνίζονται για τη λευτεριά τους. Και θα αγαπάω όλους τους ανθρώπους που υποφέρουν και αγωνίζονται για τη λευτεριά τους. Οδήγησέ μας το καλό, Χριστέ μου, κι ας γίνει ο αγώνας μας το φως για μια παντοτινή ειρήνη. Αμήν. Αμήν. Εδώ, σε αυτή τη γωνιά, όποιοι γυρίσουν πρώτοι θα περιμένουν και τους άλλους. Εντάξει? Εντάξει. Καλώς τα παλικάρια, καλώς τους λεβέντες μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Γιώργιανα. Τι χαμπαράκια. Πώς πάει ο γονείς σου, καλύτερα? Δεν έχει πια τον πυρετό, αγόρι μου. Αλλά πού να σηκωθεί το καψερό. Τα ποδαράκια του τρέμουν. Πείνα, πείνα και των γονέων. Αυτό θα της δώσει δύναμη. Γάλα πρόβιο, αγνό. Όχι νερομπούλι. Του φέραμε και κάτι για φαγόσιμο, κυρία Γιώργιανα. Ο Θεός να σας έχει καλά, παιδιά μου. Να μεγαλώσετε και να γίνετε καλοί άνθρωποι. Ευχαριστώ.
πηγαίνουμε εμείς. Όχι τώρα, παιδιά μου. Αφήστε πρώτα να περάσει το κακό. Καθίστε. Καθίστε και τσιμουδιά. Κυρία λίγο θα μείνουμε, λίγο. Όχι, Λεβέντη μου, για όνομα του Θεού και της Παναγίας, μην με μπερδεύετε με αυτούς τους σατανάδες. What's he saying? Δεν ξέρει ελληνικά, κυρία Γιώργινα. Δεν ξέρει ελληνικά. Εγγλέζος. Αμερικανός. Πάρ' τον κόρη μου και πηγαίνετε στην ευχή. Όχι στο δικό μου σπίτι, τέτοια φωτιά. Όχι, παιδάκι μου. Άντε λοιπόν, δεν ακούς σου μιλάει η γυναίκα. Πασαρία θέλεις να της ανοίξεις τώρα. Ελάτε. Κούντσο. Hurry, go with them. Los, die Bude rein! Aufmachen! Aufmachen! Los, die Bude. Zum Teufel! Έλα, μπρος η σειρά σου! Πρόσεξε! Απαλά, απαλά! Στη ζούλα! Στο φτερό! Έτσι θα κάνουμε δουλειά. Δάσκαλε. Δάσκαλε. Κουφάθηκες. Κάνε στην πάντα και το μάτι σου γαρίδα. Μπρος. Είδες το δάσκαλο. Καλλιτέχνης. Μπρος τώρα. Σε θέλω. Το καΐκι είναι αναγμένος του καραμπουρνού σε ένα μόλο φορτωμένο τενεκέδες με λάδι. Θετικές πληροφορίες. Όχι τρίχες. Παθέτε γέλια εκεί κάτω, ρε. Λοιπόν, θα πάμε απόψε, θα κάνουμε γιούρια και ό,τι αρπάξουμε. Αδερφέ μου, νεκρανάσταση. Είναι τώρα τρεις μέρες, δεν υπάρχει τετράμι λάδι στο λιμέρι. Τι κάικι είναι αυτό? Μόλις ήρθε από τη Μυτιλίνη. Το έχει ένας καπετάνιος που κάνει τους Γερμανούς. Δεν σκοπεί να σταματήσουν αυτές τις ακλαμπούχλες. Μπρος, τραβάτε για ύπνο. Άνοιξε την πόρτα σου. Άντε τεμπέλα, πού να τις αρίδες σου. Άιδε.
Είναι Αμερικανός, το γλιτώσαμε από τους Γερμανούς στο σπίτι της Κυραγιώργιανας. Δεν σκαμπάζει γρήγορα από ελληνικά, μην χάνεις τα λόγια σου. Καταλαβαίνεις τι έκανε, βρε. Τι θέλεις να κάνω, να τον αφήσω να τον πιάσουν οι Γερμανοί. Αν τον πιάσουν εδώ μέσα, βάζεις μέσα στην ξερίση του κεφάλα τι έχουμε να πάθουμε. Του φέκι. Μπήκες. Δεν είπαμε πως πρέπει να βοηθάμε. Πώς βρέθηκες στο σπίτι της Κυραγιώργιανας. Καθώς ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε από τη σκυριά, θα ακούσαμε πιστολίδια έξω στον δρόμο. Σε λίγο... Μίλα πιο ελεύθερα. Μίλα, κόρη μου. Ο Ανδρέας είναι σαν δικό μου παιδί και ακόμα καλύτερος. Είναι Αμερικανός αεροπόρος. Εγώ τον βοήθησα να το σκάσει από τους Γερμανούς. Πώς? Μη ρωτάς. Εδώ και ένα μήνα τώρα τον κρύβουμε από σπίτι σε σπίτι. Με το σκοπό να μαζέψουμε κάμποσα λεπτά και να το πηγαδέψουμε να πάει στην Αίγυπτο. Μιλάτε πιο σιγά, μην ξυπνήσει το παιδί. Απόψε ήμασταν όλοι μαζεμένοι. Και ήταν να κουβεντιάσουμε με τον άνθρωπο που θα το πήγαινε στην Αίγυπτο. Γιατί άνθρωπο μιλάς? Μια φορά τον έχω δει. Είναι ένας καεξής που πληρώνεται χρυσάφι για αυτές τις δουλειές. Εκεί λοιπόν που περιμέναμε τον καεξή και συζητάγαμε για το πώς θα εξοικονομηθούν τα χρήματα, μας έκανε τον μπλόκο εκεί στα πω. Τους έπιασαν όλους, εκτός από μένα και τον... Το ζήτημα είναι τι θα κάνουμε εμείς με τον Αμερικάνο. Επικίνδυνα πράγματα, κυρία Γιώργιανα, καταλαβαίνεις. Σαν να κρατάς τα χέρια σου μπουρλότο. Μα πού τον έχετε? Πάλι τα ίδια. Ούτε κι εγώ ξέρω, κόρη μου, που μένουνε. Ούτε κι εγώ. Πόσα λεφτά έχετε? Λεφτά? Μα δεν σου είπα. Ήταν πρώτα να συνεννοηθούμε με τον άνθρωπο και μετά θα βλέπαμε τι μπορούσε να γίνει για χρήματα. Όπως ήρθαν όμως τα πράγματα με την Κεσταπό. Όπως ήταν τα πράγματα, είμαστε όλοι μπασμένοι στην υπόθεση. Και όσο θα περνάει καιρός, θα μπαίνουμε πιο πολύ. Φτύσ' τον κόρφο σου, γέ μου. Μη με ανακατεύετε εμένα. Δεν ξέρω τίποτα εγώ. Μη φοβάσαι, κυρία Γιώργιανα. Όλα θα πάνε καλά. Αν μπορέσουν τα παιδιά να το κρύψουν μόνο για μερικές ημέρες. Για μερικές μέρες. Τι λέει το μυαλό σου? Το γρηγορότερο, το καλύτερο. Τι εννοείς? Να κανονίσει την κομπίνα με τον καεξί και να πάρει δρόμο ο φίλος. Πρέπει να βγάλω την ευθύνη από τα χέρια μου. Μπήκες? Καληνύχτα, κυρία Γιώργιανα. Καληνύχτα, παιδί μου, καληνύχτα. Πού θα σε βρω αν θέλουν να σου... Εδώ είναι, κυρία Γιώργιανα, μίλας και θα με βρει. Έλα, κυρία Γιώργιανα, βγάλ το μυαλό σου. Και οι Αμερικάνοι και τόσοι άλλοι για μας πολεμάνε. Για τη λευτεριά μας. Κάτι πρέπει να βοηθήσουμε κι εμείς. Καλός ο λόγος σου, παιδάκι μου. Έλα όμως που έχουμε τους αντίχριστους πάνω από το κεφάλι μας, με τη γιαταγάνα στο χέρι. My name is not Joe. Me Harry Schmidt. Understand? Harry Schmidt. Από πού είσαι, Joe? No, understand. No cigarettes. Me pilot. Pilot. Understand? Τι λέει αυτός, ρε? Όχι, έτσι. Τι λέει, ρε? Τι θέλεις να δεις? Aeroplane! Μεγάλος να έρθω εδώ.
Η υπόθεση με τον Αμερικάνο είναι σοβαρή. Πρέπει να τον διώξουμε από εδώ μέσα στα γρήγορα. Απόψε έχουμε μεγάλη επιχείρηση στο καίκι με τα λάδια. Χρειαζόμαστε χρήμα. Πήκατε. Mm-hmm. Χρήμα. Κατά τις 10 η ώρα, ο Μαυραγωρίτης θα πάει για φαΐ. Λοιπόν. Thank you.
Βάζετε τους τενεκέδες εκείνη τη γωνιά. Μπρος, βοηθάτε όλοι. Καλά που το κατάλαβες. Εσύ έπρεπε να τους κουβάλεις όλους. What was all about that? Τίποτα. Κάτι για τους πεθαμένους. Οκ. Ελάτε γρήγορα. Τι έδωσε αυτό. Ότι έφτιαξε ο Τζο. Erst muss er das restliche Öl bringen und dann wird er das Segelboot übernehmen. Και λέω ότι πρέπει πρώτα να φέρεις το υπόλοιπο το λάδι και ύστερα θα πάρεις το καΐκι. Δεν θα είναι στα καλά του ο λεγάμενος, σκορατεύει τώρα. Αν τυχόν και τα κλέψανε τα λάδια, αυτός φταίει. Δεν μ' άφησε χτες να αποτελειώσω το ξεφόρτωμα. Was sagt er? Das ist nicht richtig ist. Das Segelboot zu halten war. Der mag es selbst gestohlen haben. Εσύ λέει, έκανες αυτό το τέχνισμα για να κλέψεις το λάδι. Εγώ, για ποιους μας παίρνει δηλαδή. Εγώ με ένα στήμιο ως έμπορα. Wenn er es innerhalb einer Woche nicht würde zurückbringen, dann wird das Segelboot beschlagnahmt werden. Verstanden? Σου δίνει μια εβδομάδα προθεσμία για να φέρεις το λάδι. Διαφορετικά θα σου πάρουν το καΐκι. Μα για στάσου, κοπέλα μου. Το καΐκι μου σήμερα αξίζει λίρα με ώρα, δεν μπορεί αυτός. Πώς θα το καβουρδιστεί. Λάγε και φωνόγραφο 2-3. Έλα εδώ, πού πά. Πάρτα μια μισή έτσι για να κάνουμε τα λαβέρι. Πολλά ρε φίλε. Είσαι αγοραστής. Τι καταλαβαίνεις. Τελεπούρι και παππούς από τους λίγους. Γερμανικό πράγμα. Πόσα. 3-3 κατέβατα. Δυο τι πήρα. Δικιά σου, το χρήμα. Γεια χαρά, καπετάν Μάβε. Βλέπω βάρη πεπόνι σήμερα. Υπάρχει πράγμα. Όχι. Η κακία θα σου μείνει. Γιατί δηλαδή. Δεν παίρναν τα δικά μας τα λεφτά, ρε Παγάνα. Αγοράζω όσο όσο. Σου πάω όχι, δεν έχω. Καλά, δεν μην τζαντίζεσαι κιόλας, είπαμε αν. Αλλά βέβαια, τώρα τα κάνεις πλακάκια με τους Γερμανούς. Τα μάθαμε, μεγαλώσαν οι δουλειές σου. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Είπαμε, τρεις λίρες και να το κουβαλήσουμε. Εντάξει, ρε κουμπαράκι. Άντε ρε, δώσε ένα χεράκι, κύριε μου. Πού το βρήκατε αυτό το τενεκέ, ρε. Γιατί λογαριασμό θα σου δώσουμε, τον αγοράσαμε.
αυτόν. Κάντε εδώ. Κι αυτόν εδώ τους αγοράζατε, ρε. Α, με την τσάπα μας δεν σαν νομίζει, με το παρά μας. Σε ποιον τα πουλάτε αυτά, ρε. Το λάδι είναι δικό μου. Όσο. Ναι. Τι δεν ομάστε. Σου στρέψε. Δεν μας αφήνεις λίγο στην ησυχία μας να βγάλουμε το ψωμάκι μας. Ποιο ψωμάκι σας, βρε κλέφτες. Άστε ένα κέντες κάτω, ρε. Πού τους πάρεις ένα κέντες, ρε. Εδώ το αρτιλέρι. Και πάνω του, Δημήτρη. Θα πάω και τον φάγαμε. Για τσακώσε με αυτούς. Το λάδι, κύριε χωροφύλακα, οι τενεκέδες με το λάδι είναι δική μου. Ψέματα, κύριε αστυνομικέ. Εγώ είμαι Λαδάς και τους ξέρω καλά τους τενεκέδες τους δικούς του. Δεν είναι δική του. Ας την παλιοκουβέντα και πες την αλήθεια στο όργανο της τάξης. Πού το βρες εσύ το λάδι? Εγώ που το βρήκα το λάδι? Ναι, εσύ. Πριν πέντε λεπτά που σε ρώτησα, μου πες πως δεν έχεις. Γιατί δεν το ομολογάς τώρα? Ό,τι πράγμα φέρνει με το καίκι του κύριε χωροφύλακα, το εμπορεύεται κατευθείαν με τους Γερμανούς. Το ξέρω από θετική πηγή. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Μας ενδιαφέρει όμως εμάς που θέλουμε να μοιράσουμε λάδι στον κοσμάκι. Για να αυτοί τέλε και δες εδώ. Δική μου. Κάνετε ησυχία. Για να αυτό το λάδι είπα. Δικό μας. Αυτό ήθελα να σου πω, γεωροφύλακα. Θα αγοράσαμε από κάτι Γερμανούς. Ψέματα. Το κλέψανε χτες η νύχτα από το καίκι μου. Μας ξεκούφανες. Λιγάκι σεβασμό μπροστά στην εξουσία. Ας τα καίκια και τα αρέστα. Μπορείς να αποδείξεις ότι το λάδι είναι δικό σου. Αν μπορώ, λέει. Δεν βλέπεις τα ψηφία μου. Για απόδειξη το φέρεις αυτό. Χαρτιά. Δεν έχεις τίποτα χαρτιά. Χαρτιά. Τι χαρτιά? Το τρελό κάνεις τώρα. Αποδείξεις αγοράς και παραλαβής που να φαίνεται ότι εσύ είσαι ο κάτοχος του εμπορεύματος. Λοιπόν. Τι να σου πω, κύριε χωροφύλακα, ψήλου στάχερα ζητάς τώρα. Χαρτιά με αυτή την κατάσταση. Ο κόσμος έχει και λιγάκι νιονιό, καπετάν μαύρε. Εγώ το καλό σου θέλω. Πλεξίματα γυρεύεις. Αφού σου λένε τα παιδιά, το πράγμα τα αγοράσανε από τους Γερμανούς. Πότε, ποια μέρα, από ποιους Γερμανούς? Ξεχάσαμε, ρε φίλε, να πάρουμε και τη φωτογραφία. Τι είναι του! Τι πρόκειται, κύριε χωροφύλακα, πρέπει να την ξεκαθαρίσουμε την υπόθεση. Άντε, προχώρα, ανάκριση θα κάνουμε τώρα. Είπαμε, το λάδι αγοράσανε και από τους Γερμανούς. Και ρε, βάθος αμέτρητο. Πρόσω, γεννηθείτε. Έχω βουλουκουριτάνο, αλλά με το ξυπόλητο τάγμα πήγες να τα βάλεις, ρε μαύρη. Δεν έτρωγες καλύτερα να μαγκάλι κάρβουνα. Ακουλόγια και το ρωτάς. Ρε μπάρμπαση που γυρνάς εδώ και εκεί, πας και ξεκούσε τίποτα για το ξυπόλυτο τάγμα? Καλά παιδιά, μαλάματα. Βοηθάνε όλο τον κόσμο. Έτσι, βοηθάνε. Κάνουν και τίποτα άλλο. Να, χθες κιόλας μου φέρανε ένα μπουκαλάκι γεμάτο με λάδι. Χρυσά παιδιά, μαλάματα. Δεν μου λες, ξέρεις που μένουν αυτοί οι μικροί? Γιατί συμβαίνει τίποτα? Έτσι ρωτάω δηλαδή. Κάποιος μου είπε πως ξέρεις το λιμέρι τους και ήθελα να σε ρωτήσω. Εγώ το λιμέρι τους. Άκουρε μπάρμπα, άμα μου πεις που είναι το λιμέρι τους, θα έχεις ένα τενεκέ λάδι. Ολόκληρο τενεκέ. Άσε με, Χριστιανέ μου, που θες να ξέρω.
Γεια σου. Είχα φοβηθεί μην τυχόν και κάνει λάθος η κυρία Γιώργινα και σου έλεγε σε κανένα άλλο μέρος. Γι' αυτό θέλω να σου μιλήσω. Οικονομήσαμε το παραδάκι. Πρέπει να βρεις τον Καϊξή. Μιλάς σοβαρά. Τι, τα κότσια παίζουμε. Πώς, πόσα. Ανάκριση θα μου κάνεις. Δεν καταλαβαίνεις τι σου κουβεντιάζω. Το χρήμα υπάρχει. Μα χρειαζόμαστε πάνω από 40 λίρες. Εντάξει. Βρες τον Καϊξή, κανόνισε την υπόθεση, μάθε πόσα παίρνει ακριβώς και θα κοιτάξω να τον βρω απόψε κιόλας. Αύριο το απόγευμα στη κυρία Γιώργινα. Εντάξει. Τη μοίρα γνωρίζω, ωραία μοίρα. Να σε ρίξω τα χαρτιά, να σου πω τα σχετικά σου, τι σκέπτεσαι, τι μελετάς. Καραγκιόζης αλεξιπτωτιστής. Πως δεν τους ξέρεις καλά, ε. Αν τους ξέρω, εδώ όλοι μεριάζουν κάθε απόγευμα. Τα βλέπεις αυτά, εχθές μου τα έκανα στην παράλια, για δεν τους άφησα να μπουν τσάπ. Να, έρχονται δύο. Ξυπόλητο Τάγμα. Τους είδες τους πεζεβέγγιδες. Κι αν θέλω, ας μιλήσω. Τι κατασκρούπια για κελάμπρος κατσόνις μου τσαβουνάς εδώ ρε νυψού. Γιώργης Αλέξη πτωτιστής, απόψε είναι που θα γελάσει και το πα... Μη φοβάσαι για καλό μπάρμπα. Μανούλα μου, είμαστε χαμένοι μπαρμπούλοι. Αν δεν μας φάνε τα όρνια θα μας ξεκουκαλίσουν του τίδο. Κι έτσι κάνει το ίδιο. Τι σλάπια είναι αυτό να ωραία καλύτερα. Ωραία πόσο παγιαγιά Χριστή μου, κύριε Χριστέ της κολομπολής. Δόντια είναι αυτά ή του καρκαρία είμαστε. Τι ρε τι ρε πώς το φέρνει γύρω βουλιά τα ιερό. Κάνε τα πατερημά σου πάντα. Η τελευταία μας στιγμή θα μας φάνε οι χρυσούσιδες. Τι εννοού ρε, αυτό είναι η καλικάζα. Τώρα θα τους φτιάχνω εγώ μαζε. Να, τα κοιτάξω. Να, να. Όπως είπαμε, όσο μπορείς την πόρτα. Στο άλλο, στο άλλο.
κάνει στα δέντα μυρί. Πού συνάδελφε, ας αυτά τώρα. Κάποιος παρακολουθά στη γωνία. Καμαράτ, κρέψι, κρέψι, καμαράτ, καμαράτ. Γιατί το Δημήτρη, πού το διάολο να τον πήγαν οι Γερμανοί. Έλα ρε, μας το έπεσε 100 φορές. Τι θα του κάνουν οι Γερμανοί, μικρό παιδάκι τώρα. Βάζει με το νου σου ότι έχουμε ένα πάγμα να τον αναγκάσουν οι Βρύτες να σε μαρτυρήσει με το ζόρι. Πιάσε! Καλύτερα να βρούμε που τον έχουν πάει, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Πού είναι η μικρή? Es war eine Gruppe von Burschen. Dieser da war ein von den Mengen. Die anderen sind davongelaufen, Herr Kommandant. Sagt, dass es dieselben Kinder waren, die das Öl gestohlen haben. Τι το κρατάς έτσι το παιδί, δεν το βλέπεις που είναι φοβισμένο και τρέμει. Έλα το μικρέ μου. Πώς σε λένε, Δημήτρη, είπες πως θα γνωρίσεις. Τι είναι, αγόρι μου, γιατί σε πιάσανε, πες μου είναι την αλήθεια. Δεν ξέρω εγώ τίποτα, καλά Δεσποινής, δεν ήμουν εγώ μαζί με τα άλλα τα μάτια. Τον είδα που τον έστειλε ο μεγάλος να ανάψει το τσιγάρο του από τα φανάρια. Πού τα έχετε κρύψει ράδια, ρε. Μην ακού. Μην το τρομάει έτσι το παιδί, δεν ακού που σου λέει, δεν του ξέρει του άλλου. Το παπά μα παίζει και εσύ τώρα. Βασίλο. Λέγε, τι συμβαίνει με το μικρόν. Αυτό με κάτι άλλα παιδιά που τα λένε το Ξυπόλητο Τάγμα μου κλέψανε τα ράδια. Του είδα, πουλάγανε το λάδι στην αγορά. Erbestet wieder auf das Öl. Behauptet, dass diese Buße mit einigen anderen das Öl gestohlen haben. Dieses Kind hält er mich für einen Narren. Φεύγα καλύτερα, άρχισε να θυμώνει. Είναι αδύνατο να πιστέψει αυτά που λες. Θα φύγω. Να ξέρεις όμως ότι ο καπτά Μαύρος δεν τρώει χόρτα. Γρήγορα θα ξαναγυρίσω με του κουμέντα. Πού θα μου πάτε, ρε, θα σας μαγκώσω. Geh jetzt weg. Und lass den Jungen dann lieber frei. Komm mit. Komm. Wo waren wir geblieben? Ich weiß nicht. Ach ja. Freitag, am 8. März, Transport mit Zuckerkanistern nach Piräus abgefahren. Thank you.
Καταφέρεσαι να τις καπουλάρεις. Γλίτωσε το κορίτσι. Ποιο κορίτσι? Αυτή που είδαμε εκείνο το βράδυ στο σπίτι της κυρία Γιώργενας. Θυμάσαι? Κάτι είπε στο Γερμανό. Και ο Γερμανό μ' άφησε. Συνέβη και τίποτα στο Δημητράκι. Τι να συμβεί? Είχα την υπόψη πως τον παρακολούθησε ο καπελανάδος. Μπα, δεν βαριέσαι. Ησυχία συνοδεύεται. Τι γίνεται με τον Κάιξη? Σύμφωνος. Πόσα? 50 λίρες. Εντάξει. Άκουσε. Απόψη θα φέρεις τον Τζο στην πλατίτσα του καρατά σου. Ξέρεις που είναι? Και βέβαια. Εκεί θα έρθει και ο Κάιξης για να τον παραλάβει. Τι θα πάρετε παρακαλώ? Δεν πρόκειται να κάτσουμε. Δεν χαστεί όμως το πέλα μου. Εντάξει αδερφούλα, εντάξει. Thank you.
Halt! Ερχόμαστε. Εσείς θα είστε απέναντι από την πλέτσα του καρατάσου και θα παραφυλάτε από το γκρεμισμένο σπίτι. Αν δείτε τίποτα το ύποπτο, απάνω του άμεσα. Πάψε ρε παπατρέχα. Η υπόθεση είναι ότι δεν ξέρουμε τι καπνό φουμάρει ο καηξής. Λοιπόν, όποιος φυλάει τα ρούχα του. Τι γίνεται με τον Τζο? Του πες ότι θα. Πότε να συνονοηθώ μαζί του, ρε. Με τα δάχτυλα. Άμα θα έρθει 8.30 ώρα θα τον τραβήξουμε έξω και δρόμο. Σαν το ξαδερφέ μου πως θα πάρει πόδι απόψε και κάνει τον μπάνιο του. I feel like a million. La 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 la. Thank you, Μάρτα. La 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 la. Πού είναι ο Ανδρέας, πρέπει να δω τον Ανδρέα. Ανδρέα. Ναι, μην χάνουμε καιρό. Όπου να μην θα έρθουν οι Γερμανοί να σας πιάσουν. Πρέπει να μιλήσω, Ανδρέα, καταλαβαίνεις. Οι Γερμανοί, πάμε να φύγουμε γρήγορα. Εσύ και εγώ θα πάμε έξω. Ύστερα, εσύ μακριά από εδώ. Καΐκι, θάλασσα, μακριά από εδώ. Κατάλαβες. Ελεύθερος. Κατάλαβες. Ελεύθερος. Τσία Κέγκε. Να ρε χαλβά. Κοίταξε. Λίρες. Αληθινές λίρες. Ε, κατά χέρια. Γρήγορα, πάρτε το Τζο και φεύγατε από εδώ. Τι συμβαίνει? Αν υπάρχουν τίποτα λάθη, εξαφανίστε τα. Μπορεί να μου πεις τι συμβαίνει για να κανονίσω την πορεία μου, ναι ή όχι? Ο καπετάν Μαύρος ήρθε σήμερα το πρωί στην κομμάτια. Καλά που δεν ήταν εκεί ο αξιωματικός, αλλιώς. Μίλα, τι γίνεται με το Μαύρο? Τώρα το απόγευμα ξανάρθε. Και είπε στον Γερμανό ότι σας παρακολούθησε και πως ανακάλυψε το μέρος που έχετε κρυμμένα τα λάδια. Πού, ποιο μέρος? Εδώ, επάνω στο εφταπύριο. Εδώ? Ναι, και ο Γερμανός υποσχέθηκε να στείλει στρατιώτες για να τον βοηθήσουν να βρει το λάδι. What's going on? You must get out of here. Πάρτε τον και φεύγατε, σας είπα, κρυφτείτε. Όπου να είναι θα έρθουν οι Γερμανοί. Tell me, what's this all about? These boys stole some oil to get enough money for your escape. This minute the Germans are on their way here to search the place for the oil. The boys will take you to another place until nightfall. Later tonight you will go for a kite which will take you to Egypt. Τους τενεκέδες. Κουβαλήστε τους πάνω στο κάστρο και κρύφτε τους όπου μπορείτε. Τον Αμερικάνο. Γραμμή για τον γκρεμισμένο σπίτι. Το νου σας στο δρόμο. Τράβα μαζί τους. Μη στέκεσαι εδώ. Και εσείς φεύγατε. Μη σε νοιάζει για μας. Come. Thank you. Good luck. Γεια χαρά, Τζο. Γεια σου, Βαλό. Τζο! 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 Γεια σου, Βαλό. Οι μικροί δεν θα κουνήσουν από εδώ και τσιμουδιά. Έλα μαζί μου. Είμαι που θα μου πάτε. Θα σας κλείσω όλους του Παύλου Μελά. Και εσύ μωρή σκρόφα μαζί τους, ε. Πλακάκια με το Ξυπόλητο Τάγμα. Θα σε κανονίσω εγώ. Αφήστε κάτω τους τερεκέδες, βρε. Βρε μπαστάρδι. Αφήστε κάτω τους τερεκέδες, βρε. Δεν γνώρισε το κάθαρμα. Πηγαίνετε εσείς. Εγώ θα φύγω από τον αεροδρόμο. Ακούτε, ρε. Πατράς μαζί σας. Thank you.
Dolmetscherin vom Büro. Wie ist es möglich, dass sie hier ist? Εμένα με είχε πιάσει φόβος με το σκοτωμό του μαύρου. Σκεφτόμουν πως είχε φτάσει το τέλος μας. Τίποτα όμως δεν συνέβη. Πήγε και αυτό μαζί με τ' άλλα. Έτσι γινότανε τότε. Ανακατεμένος ο ερχόμενος. Άλλοι πλουτίζανε, άλλοι πεθαίναν στους δρόμους από την πείνα. Άλλους σκοτώνανε σαν τα σκυλί στα μπέλη. Και εμείς κλέβαμε για να τρώμε και να βοηθάμε. Να, έτσι έμαθα την τέχνη της κλεψάς. Καλά που σας γλίτωσε η δραγουμάνηση. Την Αλεξάνδρα λες? Ναι, το κορίτσι. Αυτή είναι, την πιάσανε οι Γερμανοί. Και από τότε ούτε την ξανάδαμε. Ήταν σαν άνοιξη γη και την κατάπιε. Καπού. Ο Αμερικάνος πήγε στην Αίγυπτο. Αν πήγε, λέει, και βέβαια πήγε. Την ύφη όμως την πλήρωσε η φουκαριάρα η Αλεξάνδρα. Για νέο το έχεις. Οι φουκαριάριδες πληρώνουν πάντα τα σπασμένα. Καλά που το λες. Κι ύστερα ούτε και τους θυμούνται. Που σε είδα, που με ξέρεις. Πού πας? Αυτό είναι το σπίτι μου. Δεν είπες πως άρχισε να μείνεις μαζί μου? Γιατί? Τι κακό βλέπεις. Εδώ είναι και τα περισσότερα παιδιά από το Ξυπόλητο Τάγμα. Όλοι μαθαίνουν από μια δουλειά για να τα βολέψουμε στη ζωή. Τι μια δουλειά? Πού θα βρεις καλύτερα?